15 Ιουλίου 1974. Το δράμα της προδομένης πατρίδας άρχισε να εξελίσσεται. Πικρή απλώθηκε η θωριά του μίσους. Ο ήλιος πάγωσε στα αδελφοκτόνα στήθια. Η απορία σταμάτησε στα βλέφαρα του χρόνου. Και ήταν μόνο η αρχή το προδοτικό πραξικόπημα. Ασήκωτος πόνος κλείνεται στα πετρωμένα μάτια της γενιάς. Ιουλίου 1974. Το σκληρό χέρι του εισβολέα τράβηξε τη μαύρη αυλαία του τρόμου. Η μέρα ξύπνησε με αστροπέλεπτα. Σκαλί-σκαλί το μισοφέγγαρο στα ακροθαλάσσια. Ο λαός, προδομένος, απροστάτευτος, έτρεχε στα μονοπάτια της αγωνίας. Με την ψυχή μαύρη από την πικρία της χουντικής προδοσίας, αναζητούσε τόπο να βρεφουργήσει τα όνειρα του πόνου του με τα καμένα φτερά. Τα κύματα του αίματος έβαψαν το πρόσωπο της αγαπημένης Κερίνιας, έκαψαν τους πορτοκαλαιώνες της μόρφου, ξερίζωσαν τις λεμονιές του βαροσού με τους ανθρώπους τους. Άπλωσαν το σάβανο του αφανισμού στη γλυκιά Αγία Καρπασία. Το κάστρο της Κερίνιας, βυθισμένο σαν ίσιο στα νερά της θάλασσας, έπλαινε τις ματωμένες πληγές του στην Αλμύρα. Τα κύματα μετρούσανε αυτούς που δεν θα γύριζαν ποτέ. Και ένα φεγγάρι κόκκινο μισό ήρθε και καρφώθηκε στα σπλάχνα της μικρής πολιτείας. 3.000 χρόνια ιστορία βυθίστηκε στη σιωπή. Οι Λεβεντονοί της Κύπρου πολεμούσαν παντού με τα λίγα ντουφέκια για την τιμή του ανθρώπου και τη λευτεριά τούτης της ματωμένης ελληνικής γης. Στον Άγιο Ιλαρίωνα έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο. Οι Ελδικάροι πολεμούσαν στο πλάι τους υπερβομών και εστιών και λείπαιναν το χώμα με την αντρία τους. Στάθηκαν στην κορφή της ιστορίας και πέρασαν το κατόφλι του άσπρου χρόνου. Στα ματωμένα πρόσωπά τους ήρθε και κούρνιασε αιώνια η δόξα. Ο τόπος βρέθηκε στην απεραντοσύνη του χάους και ο λαός έκλαιγε, έψαλε και μέσα από τις τάχτες αναζητούσε τη μεγάλη προσδοκία. Οι μυρμηγκές της προσφυγιάς δρασκελούσαν τους νεκρούς αναζητώντας ελπίδα ζωής στη μακάβρια ατμόσφαιρα των αντισκήνων και της σκιάς των πυροκαμένων δέντρων από τη φωτιά του εισβολέα. Και ο φλίσβος των κυμάτων, τραγική υπόκρουση της αγωνίας των εκατοντάδων αγνωμένων, βύθιζε την ψυχή στην άκρα απελπισία για το χαμό και το ανυκλάλητο πάθος. Ο χαροκαμένος κόσμος με μαζικά χτυποκάρδια αναζητούσε δραματικά στις λιτανίες των εκμαλώτων τους αγαπημένους. Μα δεν έρχονταν όλοι. Και όσοι χάθηκαν έγιναν από τότε θρύλοι και άγιοι του αγώνα της ζωής και ασφάνταζε μάταιη η ελπίδα. Στο πέρασμά του ο Λεϊλάτης κατακτητής αφάνιζε να πανάρχει ο κόσμο. Κατακτούσε διαπυρός και σιδήρου, γη και ψυχή. Ψυχή καταδιωγμένη από το φόβο, την αγωνία και την απόγνωση. Κυνηγημένη από τον θάνατο και την βαρβαρότητα του Ατσίλα, οι άνθρωποι άφηναν πίσω τους τη γη των πατεράδων τους και τις εκκλησίες τους που λεϊλατούνταν από την ιερόσυλη θεομηνία. Τα σπίτια τους, όπου για χρόνια γεννιόταν το γέλιο,
και η χαρά ξεπρόβαλε τραγούδι. Στα χέρια τους μια χούφτα γης, αγκονάρι της πίστης τους, ελπίδα της επιστροφής. Στους ώμους τους όσια και ιερά, εικονίσματα, νεκροί, πληγωμένα όνειρα, ζωή χαμένη, και ίχνη λατούσαν στα τρίστρατα της μαύρης προσφυγιάς, στέγη να σκεπάσει τους καημούς τους, γη να ριζώσουν τους πόθους τους, δρόμους να τους οδηγήσουν στον κόσμο της ελπίδας. Καημός, πείνα, εξαθλίωση, ελεημοσύνη. Τα αντίσκηνα δεν ζέστηναν τους πόθους τους. Δεν προστάτευαν από τα αγριοβόρια. Μητέ έκλειναν την αγωνία έξω από την καταφυγή. Παρασημάδευαν την απέραντη δυστυχία, την εγκατάλειψη, την προσχεδιασμένη κακομοιριά. Έξω από τα αντίσκηνα τσεριάνιζαν οι ψεύτικες υποσχέσεις και οι μάταιες αναμονές. Πόσοι χειμώνες και πόσα καλοκαίρια. Στο κλάμα των μικρών παιδιών οι μανάδες μαχαίρωναν τα σωθικά τους. Τώρα πια τα παιδιά του πολέμου και της προσφυγιάς γνώριζαν πως οι άνθρωποι μπορούν να τους κλέψουν τα παιδικά τους χρόνια. Μπορούν να σκοτώσουν τα όνειρά τους. Οι πρόσφυγες έχτιζαν με πέτρες και πάθη την πρόσκαιρη, όπως νόμιζαν δοκιμασία τους. Έβαζαν το σταυρό τους και βολόδερνα στα καταράχια της μεγάλης προσπάθειας. Έχτιζαν, έκλαιαν και άκουγαν σαν εφιάλτη την απόρριψη της χαμένης αδελφοσύνης. Φορές ζούσαν ακόμα και την περιφρόνηση και την εκμετάλλευση. Δέχονταν τον αποκομμένο κοινωνικό ιστό, περιπλανόμενοι οι θαλασσινοί στα όρη και οι βουνίσχοι στα παραγιάλια της άκοπης και άγονης δυστυχίας. Κι όμως έζησαν, άντεξαν, αναπνέοντας τη μεγάλη προσδοκία του γυρισμού στην αγαπημένη γη. Μάχονταν παραπονεμένοι και προδομένοι για την αναγέννηση του χαμένου φιλότιμου και της ακροτηριασμένης ανθρωπιάς. Από την πλευρά του το κράτος, μέσα από τα συντρίμια και την καταστροφή, προσπαθούσε να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων της προσφυγιάς. Οι προσφυγικοί συνοικισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλο. Μια πρόσκαιρη λύση που έμελε όμως να κρατήσει χρόνια. 200.000 άνθρωποι στριμώχτηκαν στις προσφυγικές πολυκατοικίες και στα μικρά σπιτάκια των συνοικισμών. Ίσα που χώρεσαν οι καημοί και οι ελπίδες της επιστροφής. Στο πλάι τους η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την εισβολή. Η φωνή του προσφυγικού κόσμου, η οποία δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τομείς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι πρόσφυγες ένωσαν τις διεκδυτικές φωνές τους, αναδιοργάνωσαν τους δήμους, τα κοινοτικά συμβούλια, τους συλλόγους και τα σωματεία, και μέσα από διάφορες εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό ενημερώνουν, διαφωτίζουν και αγωνίζονται για το δίκαιο
και την επιστροφή στην Πατροαγή. Και κουρταλούν τις πόρτες του κόσμου, μα οι πόρτες δεν ανοίγουν και η διεκδίκηση γίνεται επαιτία, ζητιανιά της δικαιοσύνης. Και η ζωή περνά μακριά από την αγαπημένη γη, στην προσφυγιά. Έξω, Μαρία, από την Κύπρο! Πορείες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας, οι μαυροφορημένες μανάδες με τις φωτογραφίες των αγνοωμένων τους, χρόνια έστηκα στον ήλιο και στο κρύο, αναζητώντας σημάδι ζωής των αγαπημένων τους. Στην άλλη άκρη του νησιού, στη Χερσόνησο των Αγίων, την Καρπασία, οι εγκλωβισμένοι δίνουν τη δική τους μάχη να κρατηθούν στη γη που τους γέννησε. Ένας κόσμος αντρίας και αντοχής, κάφημα της ακλόνητης πίστης στη δικαίωση και το λυτρωμό. Και ο καιρός περνά. 40 χρόνια προσφυγιάς στα σταυροδρόμια των αλογάριας των καημών. 40 χρόνια προσφυγιάς στον ίδιο μας τον τόπο. Και σήμερα προσκυνητές της γης μας, να οικετεύουμε για μια ματιά στο ίδιο το σπίτι μας. Ένα προσκύνημα στις ηλιμένες εκκλησίες. Ένα κερί στα ανύπαρκτα εικονοστάσια. Ένα δάκρυ στα λαιλατημένα μνήματα. Μας βρίσκουν οι άνοιξες μακριά από την αγαπημένη γη, με υποσχέσεις πολλές, φτωχές και ξεχασμένες στα βάθη της θύμησης. Μετράμε τις ώρες, τα χρόνια, όρθιοι με τους ανταριασμένους κτύπους της καρδιάς, που δεν ξεχνά, που ξενυχτά στο κατόφλι των καιρών ανυπόμονα, περιμένοντας δικαιοσύνη. Μάθαμε να γνέθουμε την υπομονή με τα δράχτη του χρόνου. Μάθαμε να επιμένουμε και να αγρυπνούμε. Να μην ξεπουλούμε. Αφεντάδες της γης μας και της αξιοπρέπειάς μας. Μέχρι τη μέρα της επιστροφής. Τη Σταύρωση πάντα ακολουθεί η Ανάσταση. Στο βήμα τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, κύριο Γιώργο Τσαλακό, για να χαιρετήσει την απόψινή εκδήλωση. Εξοχότατη κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας, διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, της Διεύθυνσης και των εργαζομένων στο Ίδρυμα, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση με τίτλο 40 χρόνια προσφυγιά, την οποία το ΡΙΚ συνδιοργανώνει με την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων. Η απόψινή εκδήλωση είναι η πέμπτη από μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στην κατεχόμενη γη μας, τους πρόσφυγες και αγνοούμενους, σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθεριά και την αξιοπρέπειά μας. Πριν προχωρήσω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που ετοίμασαν το φιλμάκι που μόλις παρακολουθήσαμε. Είναι από το αρχείο του ΡΙΚ. Το αρχείο του ΡΙΚ είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Και το στοίχημα για μας, κύριε Πρόεδρε, είναι πώς να αξιοποιηθεί.
σε μια ιστορική πολυτάραχη πορεία ενός τόπου, πολλά γεγονότα και απρόβλεπτες συγκυρίες καθορίζουν το μέλλον του και διαμορφώνουν την ταυτότητά του. Το πραξικόπημα και η εισβολή σημάδεψαν ανεξίτηλα το πρόσωπο της ιστορίας μας και μάτωσαν τη ψυχή μας βάναυσα. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, η θύμηση εφιαλτικά μας φέρνει αντιμέτωπους με το μεγάλο έγκλημα και η μνήμη ζωντανεύει μέρες φρίκης που ζήσαμε άλλος λίγο, άλλος πολύ, μέρες απόγνωσης, θρήνου και μιας τεράστιας αδικίας που διαπράχθησε βάρος του λαού μας. 40 χρόνια μιας υπερπροσπάθειας, πολλών θυσιών και μιας ατέλειωτης υπομονής να αποκατασταθεί το δίκαιο και η ειρήνη στον ιστορικό γενέθλιο μας χώρο. Κι όμως ακόμα το άδικο πλανάται, σκιάζει αυτόν τον τόπο. Ακόμα αναζητούμε αγνοούμενους. Ακόμα οι χιλιάδες προσφυγές μας ζουν μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες. Ακόμα υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή που χαράσει την ύπαρξή μας, τη ζωή μας και σε τελική ανάλυση την υπόστασή μας. Ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, εμείς και όλοι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από αυτή εδώ τη θέση, από αυτό εδώ το ίδρυμα, έχοντας επίγνωση του καθήκοντος μας, το μετατρέψαμε σε χρέος για να υπηρετήσουμε με ποικίλους τρόπους το λαό μας και το συμφέρον των πολιτών που μας εμπιστεύονται. Γι' αυτό και η σημερινή εκδήλωση. Θέλοντας να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη των κατεχόμενων εδαφών, θέλοντας να σταθούμε δίπλα στους συγγενείς των αγνοωμένων ως συμπάσχοντες και συμπαραστάτες, εκπληρώνοντας το χρέος μας. Ως ένας φορέας που προβάλλει το δίκαιο και αναζητεί την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε αυτόν τον τόπο. Υπεύθυνα και με επίγνωση των δυνατοτήτων μας, είμαστε ενταγμένοι στον αγώνα επιβίωσης αυτού του λαού, στην αποκατάσταση της ειρήνης, του δικαίου και της πρόοδου. Το ΡΙΚ δεν θα πάψει ποτέ να κρατά ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα και άγρυπνα να συντηρεί τη μνήμη ώσπου να γίνει ξανά η Κύπρος μια πατρίδα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς μυσαλλοδοξίες. Εκδηλώσεις όπως η απόψινή εντάσσονται στην αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που συμπεριλαμβάνει την προαγωγή του πολιτισμού, την διατήρηση της ταυτότητάς μας και την εψύχωση ενός λαού που αγωνίζεται για αποκατάσταση των δικαίων του. Ευχαριστώ και συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε που τιμήσατε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση. Σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, κύριο Ανδρέα Παπαπολιβία. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Νίκο Αναστασιάδη, εκλεχτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Τα μέρη της Αμοχώστου, της Κερίνιας, της Μόρφου, του Καραβά, της Λαπίθου, του Λευκονίκου, της Λύσης, της Ακανθού, της Κυθρέας και των 185 κατεχόμενων κοινοτήτων που σήμερα είναι ρημαγμένα από την τουρκική αφροντισά έρημα και άχαρα ήταν πριν 40 χρόνια ολοπράσινα, ανθισμένα, χαρά Θεού. Δάση από πορτοκαλιές, μανταρινιές, μιλιές, ροδιές, σιγές, αμπέλια, μποστάνια, αμυγδαλιές και πλατάνια γέμιζαν τα περιβόλια. Σκορπούσαν σκιά και δροσιά στα χωριά και στις πόλεις. Και την άνοιξη μυριάδες παρδαρά αγριορούλουδα σκέπαζαν ως πέρα τους κάμπους σαν πολύχρωμο μυρωδάτο ανατολίτικο χαλί. Ήταν κατάφυτες περιοχές, πηγές άφθονες, καλλιέργεια εκτεταμένη. Είναι πολύ κρίμα που οι δαντελένιες αχτές της Κερίνιας, της Αμοχώστου, της Μόρφου, των Σόλων, της Σαλαμίνας συνδέθηκαν άρρηχτα με την τραγωδία της Κύπρου. Είναι εντελώς άδικο ένας παράδεισος να κρύβει τόσα μυστικά και εικόνες από τις φωτιές και τον οριμαγδό της εισβολής του 1974. Αντίκρι, ο πεντατάχτυλος ύψωνε την απαλή και οροπράσινη ράχη του με τα ερείπια αρχαία μνημεία του, τα ασημένια φουντωτά δάση του,
τα μυριόχρωμα αγριολούλουδα του και την πλούσια και μαγευτική φύση του. Τώρα προσπάθησαν να του αφαιρέσουν τα πέντε δάχτυλα, αλλά πάντα πενταδάχτυλος θα παραμείνει. Ανασήκωσε την πλάτη και απόστησε τους πενταδάχτυλε μας. Οι άνθρωποι, κάθοντας σε όλα τα ευλογημένα εκείνα μέρη, ήταν χωρικοί, απλοί εργάτες, αγρότες, δάσκαλοι, αστυνομικοί, γενναίοι και φιλόπονοι. Η ζωή ήταν γλυκιά και εύκολη. Ο χαρακτήρας τους έμοιαζε με τη φύση του τόπου τους. Ήταν ευγενικοί, φιλόξενοι, ήρεμοι, χαρούμενοι. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 40 ολόκληρα χρόνια από τις αποφράδες εκείνες μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής που έφερα στον τόπο μας τη μεγάλη τραγωδία και που τις βαριές συνέπειες τις εξακολουθεί αμύωτα να υφίσταται ολόκληρος ο τόπος μας. Μας ξερίζωσαν από τις πατρογονικές μας εστίες, τους προγονικούς τάφους και μας έκαναν αποκαΐδια. Μέσα από τις τάξτες και τα ερείπια της συμφοράς, του ολέθρου και της τραγωδίας γεννήθηκε η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, που σε απερίγραπτα δύσκολους καιρούς και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε και δίκαια η προσφορά της στον προσφυγικό κόσμο και στην Κύπρο γενικότερα θεωρείται σημαντική και ανεκτίμητη. Αρχικά, ως γνωστό, η άμεση προτεραιότητα μετά την επανένωση των οικογενειών και την επιστροφή των εχμαλώτων ήταν η αναζήτηση όσων δεν γύρισαν. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Περίπου 400 νεκροί, στη μνήμη των οποίων αποτείουμε φόρο τιμής. Και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Ακόμη οι συγγενείς των αγνοουμένων δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να επιζητούν τη διακρύβωση της τύχης των αγνοουμένων. Τι έγιναν οι άνθρωποι τους, τα παιδιά τους. Έχουν το δικαίωμα να ξέρουν. Η εισβολή έχει όλους να πονέσει, τους συγγενείς των αγνοουμένων πολύ περισσότερο, γιατί ακόμα βιώνουν την αγωνία της τύχης των δικών τους προσώπων. Η αβεβαιότητα έγινε σαράκι που κατατρώει τα σωθικά τους. Η ελπίδα όμως παραμένει φλόγα μέχρι την ώρα της δικαιοσύνης ή μέχρι την ώρα που με δέος θα αγκαλιάσουν τα λευκά κόκκαλα τους, τα αγιασμένα λείψανα τους. Τα όσα όμως καταγράφονται και τα όσα δεν καταγράφονται πιο πάνω μαζί με τα όσα υπέφεραν και συνεχίζουν να υποφέρουν οι εναπομείναντες 250 εγκλωβισμένοι της Καρπασίας από τις 20.000 που ήταν αρχικά, των οποίων η τουρκική κατοχή συνεχίζει να τους στερεί κατάφορα τα ανθρώπινα τους δικαιώματα, μαζί με τις πιο τραγικές πτυχές του κυπριακού δράματος που προκάλεσε η βάρβαρη τους τουρκική εισβολή. Εκείνοι που έχασαν τους δικούς τους και είναι από τότε μαυροντημένοι και αυτόν που για 40 χρόνια δεν άφησαν ούτε στιγμή από τα χέρια τους τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους που η τύχη τους αγνοείται αποτελούν και συνθέτουν το προσφυγικό πρόβλημα. Παρόλο ότι πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια, ο πόνος συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι αβάσταχτος, όσο η κατοχή συνεχίζεται και η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη στα δύο. Οι χιλιάδες των ξεριζωμένων κρατούν άσβεστον τον πόθο της επιστροφής. Οι υδραγανάρθρωγες ήρθαν σαν θεϊκό βάλσαμο στη ψυχή μας για να απαλύνουν τον πόνο μας. Για μας τους πρόσφυγες, ο μεγάλος μας πόνος είναι η εξέβρεση μιας λύσης βιώσιμης και λειτουργικής που θα αντέχει στο χρόνο και η επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. Όσα μας παρέδωσαν οι πατέρες μας και οι παππούδες μας, να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα ενωθούμε με το δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Επιτρέψτε μου μέχρι αυτό να γίνει κατορθωτό, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο μόνο κουβέντες για αυτή τη γλάστρα με το βασιλικό που έχει έρθει ειδικά για αυτή την εκδήλωση από τις μανάδες των αγνοωμένων. Για όσοι δεν το γνωρίζετε, υπάρχει ο κήπος των αγνοωμένων χρόνια τώρα,
τον ποτίζουν, τον δροσίζουν με τα δάκρυά τους, τον περιποιούνται, συνομιλούν και τον αναγιώνουν, όπως λέμε, μέχρι τη μέρα και της επιστροφής, αλλά μέχρι που να μάθουν τι έγιναν τα παιδιά τους, τι έγιναν οι σύζυγοί τους, τουλάχιστον να μάθουν και να μπορέσουν πριν να φύγουν από τούτη τη ζωή, να μπορέσουν να τους κάνουν ένα κολύβο. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες για όσους είχαν την πρωτοβουλία να οργανωθεί η απόψινή εκδήλωση μνήμης. Το ΡΙΚ και η Παγκύπρια Οργάνωση Προσφύγων που συνδιοργανώνουν με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων είναι η συνδημιουργή αυτής της εξαίρετης και απόλυτα συγκινητικής εκδήλωσης. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τιμούμε τη μνήμη των νεκρών μας και στρέφουμε τη σκέψη μας στις χιλιάδες των προσφύγων που εξακολουθούν να στερούνται τη γη τους και φυσικά τους στους εγκλωβισμένους, αλλά και στους συγγενείς των αγνωμένων μας που βιώνουν το προσωπικό τους δράμα για 4 τώρα δεκαετίες. Φέρουμε στη μνήμη μας με θλίψη τις σκηνές, τις τραγωδίες που ζήσαμε εκείνες τις τραγικές μέρες του 1974, όπως με τόση ενάργεια έχει αποτυπωθεί στο φιλμάκι που είχαμε δει προηγουμένως. Έχουν περάσει 40 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου του 1974, που προφασιζόμενη την παραφροσύνη του πραξικοπήματος βύθισε στο πένθος στην Κύπρο και μετέτρεψε από τη μια μέρα στην άλλη σε πρόσφυγες χιλιάδες οικογένειες. Παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, η διεθνής νομιμότητα εξακολουθεί δυστυχώς να παραβιάζεται στη χώρα μας. Η Κύπρος βιώνει τις συνέπειες της παράνομης στρατιωτικής κατοχής, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τον παράνομο επικισμό, αλλά και την συνεχιζόμενη καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παρά τα αυτά, μετά από 40 χρόνια και παρά τις πλέον αντίξουες συνθήκες που βίωσε, η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε την αντοχή της και εξελίχθηκε σε παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, περήφανοι και αποφασισμένοι, βρισκόμαστε στα εδάφη των προγόνων μας χιλιάδες τώρα χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο εφιάλτη της ιστορίας μας, τον κίνδυνο της τουρκοποίησης των κατεχομένων εδαφών μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αφότου οι πρώτοι Μυκηναίοι εγκατεστάθηκαν σε αυτό το νησί και μετά από 33 και πλέον αιώνες αδιάλειπτης ελληνικής παρουσίας, για πρώτη φορά ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου παραβιάζεται καταλυτικά και η δυνατότητα αποκατάστασης του απομακρύνεται δυστυχώς επικίνδυνα. Η τουρκοποίηση της κατεχόμενης γης μας θα είναι χωρίς αναστροφή τα επόμενα λίγα χρόνια, αν παραμείνουμε αδρανείς. Οι γενναίες που βίωσαν και έχουν γνώση της κατεχόμενης πατρίδας σβήνουν καθημερινά. Οι γενιές των Ελληνοκυπρίων που άφησαν ένα μέρος της ζωής αλλά και της ψυχής τους στην κατεχόμενη γη μας ολοένα και λιγοστεύουν. Αυτοί που άφησαν πίσω τους τη ρίζα της ζωής αλλά και της ιστορίας τους και ήταν οι φορείς της κοινωνικής και πολυτισμικής εξέλιξης του ελληνικού πληθυσμού των κατεχομένων, αυτοί που ήταν οι σύνδεσμοι του χτες με το αύριο, αυτοί που τερμάτισαν παρά την θέλησή τους τον αγώνα της εθνικής σκυταλοδρομίας, μέσω του οποίου μεταφερόταν και εμπλουτιζόταν από γενιά σε γενιά η ιστορία και η περάδοση της πατρίδας μας, σβήνουν, λιγοστεύουν και χάνονται. Ο ιστός της πολιτισμικής εξέλιξης του πληθυσμού των κατεπεχομένων διακόπηκε βία. Αυτή είναι η διαφορά της τουρκικής κατοχής από όλους τους άλλους επιδρομείς που έχουν περάσει από την Κύπρο διαμέσου των αιώνων. Οι κατακτητές
έρχονταν αλλά και έφευγαν ή τους διώχναμε. Όμως οι κάτοικοι της Κύπρου ήταν πάντα εδώ, παρόντες σε αυτό το νησί, από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι την Πάφο και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό, δίδοντας έτσι συνέχεια στην ιστορική τους διαδρομή. Για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία αυτού του νησιού υπήρξε αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής με την βίαιη και μαζική εκδίωξη του γηγενούς πληθυσμού. Απευθυνόμενος σε μια εκδήλωση των προσφύγων, 40 χρόνια από την θλιβερή εκείνη μέρα της εισβολής αλλά και του εκτοπισμού, θέλω να τονίσω την μεγάλη αξία της συντήρησης του πόθου της επιστροφής. Θέλω να τονίσω τον τεράστιο ρόλο που οι πρόσφυγες έχουν να διαδραματίσουν στο κυπριακό πρόβλημα και στην κοινή προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας και την διασφάλιση του δικαιώματος της επιστροφής. 40 χρόνια κατοχής είναι πάρα πολλά. Το σημερινό status quo, η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, είναι επικίνδυνη. Συντηρεί και διονύζει την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, τον συνεχιζόμενο επικισμό, την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, το ξεπούλημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών, την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, την παγίωση εν τη ουσία των τετελεσμένων της εισβολής. Είναι υποχρέωση μας, αλλά και εθνική και φυσική ανάγκη, να δώσουμε το συντομότερο ένα τέλος σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση πραγμάτων. Έχουμε ιστορική ευθύνη να αποκαταστήσουμε τη ρογμή του 1974, να ξεκινήσουμε ξανά τη σκυταλοδρομία της ιστορίας και να συνδέσουμε στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού το σήμερα και το αύριο της Κύπρου με την κληρονομιά που αφήσαμε πίσω μας το 1974. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όραμα μου είναι να εργαστώ και με τις υπόλοιπες βεβαιότατα πολιτικές δυνάμεις, αλλά και το σύνολο των οργανωμένων πολιτών και την ευρύτερη κοινωνία, έτσι ώστε όλοι μαζί να επανενώσουμε την Κύπρο και τον λαό μας. Γιατί είναι βαθιά η πίστη μου ότι τούτο είναι κατορθωτό. Γιατί πιστεύω πως οι Κύπροι που τόσο υπέφεραν πρέπει επιτέλους να ξαναβρούν τον δρόμο της ειρήνης, της συνδημιουργίας και της ανάπτυξης. Μέσω της συλλογικής προσπάθειας όλων μας θα εργαστούμε για να βρούμε επιτέλους και οριστικά μια λύση που θα απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή, θα την επανενώνει και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τις βασικές ελευθερίες του συνόλου του λαού μας και ασφαλώς και το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων. Μιλώ σε μια εκδήλωση των ελληνοκυπρίων προσφύγων, αλλά απευθύνομαι προς όλους τους Κυπρίους, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, εκτοπισμένους και μη. Έχω πλήρη συνέστηση του γεγονότος ότι η πορεία αυτή διέρχεται μέσα από την συμφιλίωση, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία. Είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι είναι επίγουσα η ανάγκη να διαμορφώσουμε κάποτε τον κατάλληλο πολιτικό λόγο και να χτίσουμε πολιτισμό και παιδεία ειρήνης στον τόπο μας. Η δυσπιστία αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια στον δρόμο προς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Δυστυχώς, αυτή αντρώθηκε και θέργεψε μέσα σε ένα ιδιαίτερα πρόσφορο πολιτικό περιβάλλον που ζήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Και τούτο γιατί η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή και η μαζική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον που τρέφει και συντηρεί μια απολύτως δικαιολογημένη δυσπιστία. Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό, εντός και εκτός Κύπρου, ότι εναπόκειται στην Τουρκία να αναστρέψει το αρνητικό πολιτικό κλίμα. Και τούτο γιατί δεν είναι εύκολο να πείσει κανένας τους Ελληνοκύπριους για την καλή διάθεση της Τουρκίας, όταν ακόμα και την ακατοίκητη πόλη της Αμοχώστου επιμένει να την κρατεί εχμάλωτη και νεκρή, καταδικάζοντας την στην πλήρη ερήμωση. Και αυτό παρά τις περί αντιθέτου διαμαρτυρίες ακόμα και των Τουρκοκυπρίων της περιοχής. Επιτέλους, αναμένουμε και απαιτούμε μια θετική εκ μέρους της Τουρκίας χειρονομία, που αναμφίβολα θα αλλάξει το πολιτικό κλίμα και το σκηνικό και θα ανοίξει το δρόμο προς την λύση του κυπριακού προβλήματος. Από την άλλη, και για να έχουν οι ομιλίες και οι διακηρύξεις
αυτόν τον ημερό νόημα και χρησιμότητα, πρέπει να εμπεριέχουν και το στοιχείο της αυτογνωσίας, αλλά και της αυτοκριτικής. Να κοιτάξουμε τις πραγματικότητες στα μάτια, να τις συζητήσουμε μεταξύ μας με ειλικρίνεια, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και ενωμένοι να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε το παρελθόν μας. Μόνον έτσι θα πετύχουμε το στόχο της απελευθέρωσης, αλλά και της επανένωσης της πατρίδας μας. Οφείλουμε να συμπεριφερθούμε με την μεγίστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με τους λόγους και τις πράξεις μας να προσπαθήσουμε να επουλώσουμε πληγές, να μείνουμε μακριά από την όποια χρειαστή προσπάθεια πόλωσης και αναμόχλευσης των παθών περασμένων δεκαετιών που οδήγησαν την πατρίδα μας στον εφιάλτη που σήμερα βιώνουμε. Σε αυτή την προσπάθεια θα επιδιώξω να έχω μαζί μου, αν είναι δυνατόν, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και προσδοκώ στη συμπαράσταση και της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό είναι το δικό μου χρέος. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Αλλά και οφειλεί στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτό οφείλουμε στην πατρίδα μας. Αυτό οφείλουμε ακόμα στις επερχόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Έφυγαν από τον τόπο τους. Τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την πατροαγή. Πίσω τους άφησαν την ψυχή τους. Θα ήταν για αυτούς η ιεροσηλεία να την πάρουν μαζί τους. Μια ψυχή 3.000 χρόνων και γενεών. Μιας μακραίωνης ελληνικής ιστορίας. Την άφησαν να φυλάει Θερμοπύλες. Μα είναι και αυτοί που έμειναν πίσω και χάθηκαν. Και οι μανάδες, πατεράδες, γυναίκες και αδερφές που ακόμα με πόνο στην καρδιά αβάσταχτο καρτερούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σαράντα χρόνια η μάνα του αγνοούμενου γιού κρατάει στα στήθια της τη φωτογραφία του λεβεντογιού της. 40 χρόνια γυρεύει απεγνωσμένη τον αγνοούμενο άντρα, πατέρα και αδερφό. Η Ανδριανή Ηλία από τη Λάπηθο δούλεψε σκληρά να αναγιώσει τα ορφανά παιδιά της. Έπιανε ανοιχτά στη θάλασσα της Κερίνιας με τη βάρκα της για να έχει πάντα το φρέσκο ψάρι στο μικρό οικογενειακό κέντρο στο Βαβυλά. Στα αργοσχόλη της έφτιαχνε δίχτυα και για τους άλλους ψαράδες για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της. Εμείς στο Βαβυλά είχαμε κέντρο δικό μας. Να δουλέψαμε, πάρει δουλέψαμε και οι γονείς μου και διότι εμένα μια κόρη είχασαι και να γιώ δίπλα μου τα πεθερικά μου, ο Θεός αναπαύσει τους, οι κουνιάδες μου, ο κουνιάδος μου εψάρευκε με τον άντρα μου τον Μακαρίτη. Τα δίχτυα να τα σάσω εγώ που εύκαιναν ήταν κουρασμένοι, επιέννασαι και εγώ και τα παιδιά μου. Μα ήρθε εκείνο το καλοκαίρι του 1974. Ίσα που πρόλαβε να δώσει την ευχή της στον 19χρονο Νίκο της, στο μοναχογιό της. Και από τότε, μέρα νύχτα τον αναζητά. Στα οδοφράγματα, στους ξένους και στους δικούς, στα παρακάλια της στην Παναγιά, στα όνειρά της. Στην προσφυγιά, σε ένα μικρό σπιτάκι, στίβαξε τους πόνους και τους καημούς της. Τα παρακάλια της, το κλάμα της ψυχής της και την ελπίδα της για τον αγνοούμενο γιο της. Από δουλειά σε δουλειά και τα βράδια να φτιάχνει δίχτυα. Στα στήθια της σαράκι να την τρώει η απουσία του αγνοούμενου λεβεντονιού. Αμέσα σε 35 χρόνια τα παιδιά μου, η μια είναι στη Λεμεσό, στη Βοσενικισμό, η άλλη είναι στη Λακατάνια. Είμαι μόνη μου, ας ένιζε τον το σπίτι του υγεία μου, περνώ. Αλλά έσω μου να πάω, το γιο μου θέλω. Έχει 40 χρόνια που περιμένω. Και κλαίω όλη μέρα το γιο μου θέλω. Κάνω παρακλήσεις μόνο στην εκκλησία μπαίνω. Συνέχεια στην εκκλησία, μόνο τούτο. Κάπως με μυαλούς. Θέλουμε να πάμε έσω μας, έχει 40 χρόνια πονεπία. Ναι, ήμουν μέσα στη θάλασσα, τώρα είμαι μέσα σε ένα
σε ένα ερείπιο δάμε. Μόνη μου, όπως τον κουκουφιά, μόνος για κλεισά εντό του. Η ξεκούρασή μου και να κλάψω από τον πόνο μου στους Αγίους. Τις ώρες τις αργές, τις θλιμμένες, η ανάταση γυμνώνει τις αισθήσεις, βαθιά μέσα της ηχεί τα νέερο βάδισμά του. Χώρο δεν έχει για να ονειρευτεί. Πικρό και βαρύ της προσφυλιάς του ξερίζωμα. Πιότερη πικρή και βαριά η απουσία του γιού της. Πικρότερος και βαρύτερος ο θάνατος. Από την Κυθρέα η Αγγελική Ζαχαρία, 4 παιδιά και με τον άντρα της αγνοούμενο. Τους συνέλαβαν οι Τούρκοι στρατιώτες και τους εχμαλώτησαν σε στρατόπεδο. Κι ύστερα ο πατέρας χάθηκε. Δόξα μας που την Κυθρέα μάνα μου, με 4 μωρά. Εγώ τότε 38 χρονών. Εγώ και στα ποτά με 4 μωρούθια. Υπόφερα πολλά να τους μορφώσω, είχα μανία μπα στα γράμματα, ήθελα να τα σπουδάσω. Δόξα Θεός, εμάθα τα γράμματα τους. Εμαστήκαν, πήγαν στο καλό, βοήθησαν σε στραγκόνια, αλλά εντυρανίστηκα με ένα σπίτι, κάθουν 6 χρόνια σε 4 όροφο, που ήταν γραφείο με τα 4 μωρά. Δυσκολεύτηκα 6 χρόνια πάρα πολλά. Μετά εδώ καμουτούν το σπιτούι. Μόλις και βόλευκε με. Ύστερα σιγά σιγά δούλευκα να κάνω μια μισή κάμαρη, μια σωστή κάμαρη. Ένα κόψιμο της αυλή. Λίγο. Τα βάσανά είναι πολλά, αλλά το σπίτι του χωρκού μου δεν θα το ξεχάσω όσο του να πεθάνω. Στην προσφυγιά δούλεψε σκληρά και είδε τα παιδιά της να στερούνται. Γεύτηκε και τη συμπόνια, αλλά γνώρισε και την αδιαφορία και την απόρριψη. Το λοιπόν, και στα ποδά κι όμως κανένα συγγενή δεν είμαστε κατσαμπίλε κοντά να έχω ένα συγγενή, να φύγω τα μωρά μου, να πάω έναν τόπο ή να πάρω το ένα στο γιατρό ή στο σχολείο ή κάπου τέλος πάντων. Είχα... Και έτσι ήμουν πάντα πικραμμένη. Είχα την πίκρα μέσα μου συνέχεια και ακόμα έχω την. Πάλευε σκληρά να αναγιώσει τα παιδιά της. Πάλευε για τον αγνοούμενο άντρα της. 40 χρόνια δίσεκτα. Παρόλο που αναγιώθηκα φανή, αλλά στην προσφυγιά ένωσα πολλά μεγάλο πόνο. Έτσι τώρα να πιάμε το 41 χαζίρι χρόνο. 40 σφαγγελούς που γυρίζω με τη φωτογραφία του αγνοούμενου που έχω τόπος σε τόπον, δεν έμεινε εξωτερικά πρεσβείες που είναι με πάντα οι πρώτοι. Θέλω να αγωνίζομαι για όλους τους αγνοούμενους αλλά και για τον άντρα μου παραπάνω, διότι περιμένω τώρα και ψαλιώνει και τσακίζω. Θέλω να πριν πεθάνω να μου πουν ήταν που από είναι. Περιμένω την ώρα να πάω για κατσαδαμέ ποντού την περιφέρεια με ένα όρο. Αν μπουν και ανοίξουσι, να βγάλω και τα παπούτσια και να μπορώ να πάω πρώτη έσω μου. Στο σπίτι μου και να πεθάνω και δεν μπορώ να πάω. Στο κατόφλι της ψιθυρίζει ο αγέρας. Η νύχτα ψηλαφάει το σπιτικό της και αυτή, συντροφιά με το Θεό, σκέφτεται και τον παρακαλάει. Πριν φύγει από τη ζωή, ένα κόλυβο να μπορέσει να κάνει στον αγνοούμενό της.
20 Ιουλίου. Νύχτωσε θιάφι ο τόπος. Πίκρα και πόλεμο. Κλάμα και πόνο. Είπαν πως τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Φρίαξε ο Πολυχρονίδης πενταδάχτυλος. Απορριμμένος άρχισε να μετρά τις πληγές του. Μαύρος ήτανε εκείνος ο Ιούλης που χαραμάτους έβαλε από το πέντε μίλι. Θάλασσα, αέρας και στεριά γέμισανε Ατήλα και τις σκλάβιες σκορπίσανε μέσα σ' όλα τα σπίτια. Έφερε πείνα θάνατο τον πόνο την ορφάνια και σκόρπισε το άδικο και το ξερίζωμα. Ο κόσμος σαν κοιμάτανε γλυκά και με γαλήνη. Τρανταχτήκε από το στρώμα του και γέμισε οδύνη. Έχουν περάσει 40 ολόκληρα χρόνια, μα το πρόβλημα δεν λύθηκε και πρόσφυγες παραμένουμε ακόμα. Πρέπει όλοι οι Κύπροι, πρόσφυγες και εμείς, να αγωνιστούμε πάρα αυτά για την επιστροφή. Και μη να αγωνιστούμε παρά αυτά για την επιστροφή. Πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πενταδάχτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πενταδάχτυλε μου. Την πλάτη και απόσυσε τους πενταδάχτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους.
σήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα δάχτυλε μου. Άνα σήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα δάχτυλε. Άνα σήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους. Σήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα δάχτυλε μου. Σαράντα χρόνια δροσίζονται οι φωτογραφίες από το πικρό δάκρυ των μανάδων που ακόμα καρτερούν. Αξεθόριαστες οι μνήμες του αβάσταχτου καημού φυλαχτό. Καράβια και περιστέρια θα ταξιδέψουμε για την ειρήνη και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Πήραν και μέθησαν τα παλικάρια με το κρασί των αθανάτων και έσμιξαν με τη γη που τους ανάστησε. Ζωή σε σας.
ο αθάνατος κι αθάνατη θα μείνετε. Θανάτων το κρασί το βρέτε εσείς και πίνετε. Η ζωή σε σας ο θάνατος και αθάνατοι θα μείνετε. Εσείς και πίνετε, ζωή σε σας ο θάνατος, τα θάνατοι θα μείνετε. Αθάνατο μένει πάντα το χώμα της Ρωμιοσύνης φύτρα, οι ρίζες της βαθιές, ώσπου να'ρθει και πάλι του γυρισμού η άνοιξη και καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ο αέρας ο γνώριμος και ο μοσκομύριστος, ο αναστάσιμος. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο μπογκαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και πως πασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο μπαγκαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και πως πασιά. Φυσήσει ένας αέρας στον τόπο μπογκαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και πως πασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο μπογκαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και πως πασιά. Με ένα τραγούδι για την πόλη των ονείρων μας, την Κερίνια, θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά μνήμης. Κερίνια είναι το όνομα. Σε μουσική Βάσου Αργυρίδη, στίχους Παντελή Κούρου και Βάσου Αργυρίδη, ερμηνεύει ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου και συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Διάσταση. Σε πρώτη εκτέλεση απόψε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια και χρόνια περπατούν οι ξένοι στο κορμί σου, μα δεν μπορούν να ακούσουνε το κλάμα της ψυχής σου, μα δεν μπορούν να ακούσουνε το κλάμα της ψυχής σου. Καημός πικρός, πόνος βουβός, καίει τα σωτικά σου κι απ' τις αντίκρι γειτονιές φωνάζουν τα παιδιά σου, κι απ' τις αντίκρι γειτονιές φωνάζουν τα παιδιά σου. Τον Άξανδρο σαν φάντασμα τον βλέπω στις παράγκες του καραβιού, τους ναυτικούς του λιμανιού, τους μάγκες, τη Ρήνα, την Κιτίνα σου, το Δίτη, τον Ανδρέα, όλοι μαζί μια πλογερή για δούλο τη παρέα, όλοι μαζί μια πλογερή για δούλο τη παρέα. Στη Μεσόγειο αμύθι το κοράλι, στο πέρασμα των χρόνων σου σ' είχαν κουρσέψει κι άλλοι, στο πέρασμα των χρόνων σου σ' είχαν κουρσέψει κι άλλοι. Λεμόνανθοι και ακρογιανές λάμπουν στο πρόσωπό σου, Χερίνια είναι το όνομα, το ξέρει κι ο εχθρός σου, Χερίνια είναι το όνομα, το ξέρει κι ο εχθρός σου. Τον Άξανδρο σαν φάντασμα τον βλέπω στις παράγκες του καραβιού, τους ναυτικούς του λιμανιού, τους μάγκες, τη Ρήνα, την Κιτίνα σου, το Δίτη, τον Ανδρέα, όλοι μαζί μια φλογερή για δούλο τη παρέα, όλοι μαζί μια φλογερή για δούλο τη παρέα. Τον Άξανδρο σαν φάντασμα τον βλέπω στις παράγκες του καραβιού, τους ναυτικούς του λιμανιού, τους μάγκες, τη Ρήνα, την Κιτίνα σου, το Δίτη, τον Ανδρέα, όλοι μαζί μια φλογερή για δούλο τη παρέα, όλοι μαζί μια φλογερή για δούλο τη παρέα. Στις παράγκες του καραβιού, τους ναυτικούς του λιμανιού, τους μάγκες. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής εκδήλωσης. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μνήμη ζωντανή, γιατί μόνο η μνήμη είναι αυτή που νικάει ακόμα και το θάνατο.
Thank you.